Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια είδηση που μόλις έφτασε. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, Μαρία Μανθοπούλου. Μαρία, σε ακούμε. Έλενα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από το Λονδίνο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά από το Big Ben. Όπως βλέπετε στα πλάνα, το διασημότερο ρολόι του κόσμου έχει κυριολεκτικά εξαφανιστεί. Γνωρίζουμε πώς συνέβη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης είναι ο Έλληνας εκατομμυριούχος Αριστοτέλης Ελγινιάδης. Σε ευχαριστούμε, Μαρία. Κυρίες και κύριοι, μόλις με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι ο άνθρωπος που φέρεται να έχει αφαιρέσει το κομμάτι από το Big Ben βρίσκεται μαζί μας. Κύριε Ελγινιάδη, σας ακούμε. Κι εγώ σας ακούω. Τι θέλετε να σας πω? Αν γνωρίζετε που βρίσκεται το ρολόι του Big Ben. Φυσικά, εδώ πίσω. Γιατί το αφαιρέσατε, κύριε Ελγινιάδη? Το αφαίρεσα. Εγώ, κορίτσι μου, το έκανα για το προστατεύσω. Τι εννοείτε όταν λέτε το προστατεύετε? Ξέρεις πόσο βεβαρημένη είναι η ατμόσφαιρα του Λονδίνου με μονοξίδια του άνθρακα, διοξίδια του άνθρακα, καύσα αέρια? Καταλάβαμε. Δεν κατάλαβες τίποτα. Αυτό το ρολόι είναι παγκόσμιο αξιοθέατο και του χρειάζεται η αναλόγη περιποίηση. Σκοπεύετε μήπως να το επιστρέψετε? Το Big Ben πρόκειται να επανενωθεί? Θα μπορούσα να το δανείσω για λίγο, για μερικές μέρες. Κυρίες και κύριοι, μπορεί την ιστορία που μόλις παρακολουθήσατε να την βρίσκετε αστεία, κάπως τραβηγμένη. Είναι όμως η πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Πριν από περίπου 200 χρόνια, ένας Βρετανός πρέσβης, ο Λόρδος Έλγιν, τεμάχησε και αφαίρεσε σημαντικό αριθμό μοναδικών γλυπτών του Παρθενώνα, ανεκτίμητης αρχαιολογικής και συναισθηματικής αξίας. Bring them back είναι το όνομα της online εκστρατείας των πολιτών του κόσμου που αφορά στην επιστροφή των γλυπτών. Τα περισσότερα αυθεντικά γλυπτά αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, το οποίο αρνείται να τα επιστρέψει. Η δικαιολογία μέχρι πρότινος ήταν ότι η Ελλάδα δεν έχει κάποιον κατάλληλο χώρο για να τα φιλοξενήσει. Αυτό είναι το εσωτερικό του ολοκένουργου Μουσείου της Ακρόπολης, ενός εκ των πιο σύγχρονων όλου του κόσμου. Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία. Αυτό που ζητά η Ελλάδα, αυτό που ζητάμε εμείς οι πολίτες, είναι το αυτονόητο. Τα γλυπτά του Παρθενώνα να επιστρέψουν εκεί που ανήκουν και το σημαντικότερο, το μοναδικό αυτό μνημείο μετά από 2 αιώνες να επανενωθεί. Πιστεύεις ότι είναι δικαιό? Τότε μπορείς να βοηθήσεις να γίνει πραγματικότητα. Μπες και εσύ στο bringthemback.org και στείλε αυτό το βίντεο σε όσους περισσότερους φίλους έχεις. Και όχι μόνο σε Έλληνες. Γιατί έχεις τη δύναμη. Έχουμε τη δύναμη και πρέπει να κινητοποιήσουμε την παγκόσμια κοινή γνώμη μαζί. Πες το δικό σου, bring them back.